Ελευθερία! Ελευθερία! Πολυτεχνείο 51 χρόνια μετά. Μικροί μαθητές από τον 95ο Πολυπολιτισμικό Νηπιαγωγείο Αθηνών με ζωγραφιές στα χέρια βρέθηκαν από νωρίς έξω από το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου φωνάζοντας το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Ήρθαμε εδώ σήμερα με τα παιδάκια μας για να τιμήσουμε την πολύ μεγάλη επέτειο του Πολυτεχνείου που ακόμα και σήμερα παραμένει το μήνυμα της δημοκρατίας, παραμένει πάρα πολύ... Τι σας λένε τα παιδιά, έχουν καταλάβει για ποιο λόγο έχουν έρθει σήμερα? Από ό,τι έχουμε καταλάβει κι εμείς, έχουν καταλάβει, ζουν πάρα πολύ τη μέρα, μέρες τώρα δουλεύουμε το θέμα, για να μπορέσουν να καταλάβουν γιατί η έννοια της δημοκρατίας ακόμα και για τους μεγάλους είναι δύσκολη. Το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου άνοιξε τις πύλες του για τις τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 51ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών κατά της Χούντας, το Νοέμβριο του 1973. Όλοι οι φοιτητές από όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Αθήνα, κυρίαρχο, που έχουμε και την τιμή να βρισκόμαστε εδώ μέσα, θυμάμαι την εξέγερση, θυμάμαι τους νεκρούς. Μπορώ να τιμήσω τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε εμείς να απολαύσουμε το δημοκρατικό πολίτευμα. Όλο αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι οι αγώνες μας για να έχουμε μια προοπτική σαν νεολαία. Για να έχουμε ένα μέλλον σε αυτή τη χώρα. Το προαύλιο του Πολυτεχνείου γέμισε από πολίτες κάθε ηλικίας. Μικροί μαθητές, φοιτητές, πολίτες αφήνουν ένα λουλούδι τιμώντας τον αγώνα των φοιτητών. Δίνουμε το ραντεβού 17 Νοέμβρη την Κυριακή στις 5 στα Προπήλαια στην αντιπεριλιστική πορεία με κατεύθυνση στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Συνεχίσουμε να τιμάμε το Πολυτεχνείο όπως το αξίζει, στον δρόμο του αγώνα, με βάση δικές μας ανάγκες. Είναι ο εγγονός. Ο εγγονός. Τι του έχετε εξηγήσει για σήμερα? Ότι κάποια παιδιά με ηρωισμό αγωνίστηκαν και κάποιοι δώσαν και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν και πάλι στις 9 το πρωί και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στη 1 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια η Αθήνα Φρούριο και σχεδόν απροσπέλαστη. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη να δούμε τι θα ισχύσει. Οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η επαναφορά της απειλής σε χώρες τρομοκρατίας Λένα θέτουσε επιφυλακή την ελληνική αστυνομία εν ώψη 51ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Περισσότεροι από 5.500 αστυνομικοί, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχεδιασμό, θα βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας την Κυριακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η χωρίς έκτροπα και παρατράγουδα καθιερωμένη πορεία προς τα Αμερικάνικη Πρεσβεία, με τους διαδηλωτές όμως, όπως και πέρσι, να αναμένεται να φτάσουν έως και την Ισραηλινή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και υπό τον φόβο τυχόν επιθετικών ενεργειών, εκτός από τους 5.500 αστυνομικούς, στα μέτρα συμμετέχουν ελικόπτερα, ντρόουν και άντες. Σε επιτήρηση θα βρίσκονται πανεπιστημιακά ιδρύματα, πρεσβείες, κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικό τμήματα και επιχειρήσεις Ισραηλινών συμφερόντων. Σε αστυνομικό κλείο τώρα θα είναι τα εξάρχεια από αστυνομικούς της δράσης, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ, ενώ θα υπάρχουν στελέχη της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Τέλος να πούμε, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων από την Πανεπιστημίου έως και την Πατησίων και τους γυροδρόμους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.